συμφωνία με εγγύσεις που εξαλείφουν τον αλληλεπιδισμό και το κυριότερο. Πρέπει η γειτονική μας χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της. Το σύνταγμά της περιέχει σήμερα ένα όνομα, το οποίο δεν είναι αποδεκτό όπως είναι γνωστό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτή η αλλαγή του συντάγματος είναι βασική προϋπόθεση και δεν μπορούμε να ανεχθούμε παραβιάσεις εκ μέρους Τουρκίας, γιατί και εδώ σας το τονίζω, θα είχαμε και πάλι ένα προηγούμενο. Αν ανεχόμαστε την συμπεριφορά της Τουρκίας στα θέματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και πάλι απευθύνομαι σε εσάς και σας λέω, σκεφτείτε, αν ανεχόμαστε αυτές τις διαφοροποιήσεις της Τουρκίας που παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, τι προηγούμενο θα δημιουργούσαμε και για άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι διεκδικήσεις θα μπορούσαν να έχουν τρίτα κράτη. Ιδιαίτερος ευγνώμων για την πρόσκληση που μου απευθύνατε πέρυσι, όταν συναντηθήκαμε στην συνάντηση των Προέδρων στο Αραγιόλος της Μάλτας. Συζητήσαμε τότε και προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων που ξεκινήσαμε τότε περί της καταστάσεως που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον κόσμο που μας περιβάλλει. Είμαι βέβαια ότι έχουμε πάρα πολλές απόψεις που συμμεριζόμεθα και απόψεις που συντύπτουν. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε η Εσθονία φρονούσε ότι δεν θα πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες σε όλους όσοι συμμερίζονται και σκοπεύουν να μοιραστούν τις κοινές μας αξίες.